Τον ε, τίπο, κύριε, το κυρίδι, ρόλο για τον Τόπ Γκάν. Πού πάει η ιστορία, Βάλανε στο μάτι και την Κρήτη. Με του και τα έκανε μπύλε. Ο Ερντογάν διότι κάτι πήγε να πει δεν του βγαίνει. Άρα, πού πάμε, Κοιτάξτε, με του 400 κανεί δεν πιστεύει την Τουρκία ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Αμερική. Προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Ναι. Και να συμψηφίσει με τους δικούς του δικού του S400 που του έχουν δημιουργήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι δεν έγινε αυτό που ισχυρίζεται η Τουρκία δεν θα. Πρέπει να γίνει. Εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Ωστόσο το χρησιμοποιεί ω προπαγάνδα. Αυτό που είπε ο Ερντογάν χθε δείχνει τον εκνευρισμό τη Τουρκία. Τι είπε ο Ερντογάν, ότι το, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υπάρξει χωρί την Τουρκία. Γιατί το λέει αυτό, Διότι διαρκώ ο ρόλο τη Τουρκία στο ΝΑΤΟ Μάλιστα. υποβαθμίζεται. Έτσι. Θα σα δώσω το ρεπορτάζ. Η βάση του Ιντσιρλίκ, η μεγάλη αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στο εσωτερικό της Τουρκίας που αποτελούσε την αιχμή του δόρατος της uh, τουρκοαμερικανική uh, σχέσης, διαρκώς αδιάζει, αδιάζει και διαρκώς γεμίζει η Αλεξανδρούπολη. Οι Αμερικάνοι έχουν αποφασίσει ότι. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν την Τουρκία. Προφανώ θέλουν να Μάλιστα. την κρατήσουν όσο πιο κοντά του γίνεται. Και κάνουν τα κουμάντα του ενισχύοντα την Αλεξανδρούπολη ω δεύτερη σούδα. Εκεί γίνεται πραγματικά μια κοσμογονία. Αναβαθμίζεται πάρα πολύ ο γεωστρατηγικό ρόλο του λιμανιού, τη πόλη, τη βάση, τη χώρα μα συνολικά. Με βάση και τι τελευταίε εξελίξει που έχουμε βεβαίω στην Μαύρη Θάλασσα. Ερώτημα τη κυρία Γνώμη. Θα το πω πολύ πολύ απλά όπω το λένε στα καφενεία. Τσαμπουκά μπορεί να κάνει στο Αιγαίο ο Ερντογάν. Στο εσωτερικό Τεραχή. του, ναι, στο Αιγαίο δεν θα τολμήσει. Δεν θα τολμήσει. Γιατί ξέρει αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα Μάλιστα. είναι ισχυρή. Και αυτό είναι ο μεγάλο πόνο και ο καημό. Οι εξοπλισμοί τη Ελλάδο και η στρατηγική συμμα... ε, συμμαχία που έκανε και συμφωνία με του Αμερικάνου. Γι' αυτό συχνά πυκνά αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια βάση των Αμερικανών. Μάλιστα. Αυτό τον ανησυχεί και ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, ό,τι κάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Αυτιά, το κάνει με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό. Του, γνωρίζοντας ότι πλέον τα χαμηλά ένστικτα του, της τουρκικής κοινωνίας επηρεάζονται από τον εθνικισμό είναι επίρρεπής πλέον Βάλιστα. η τουρκική κοινωνία στον εθνικισμό γι' αυτό ταΐζει ανθελληνισμό να, να Έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο αφήγημα από πλευρά Τούρκων το, οποίο... το οποίο θέλει να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι... ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλημα και η Τουρκία είναι η καλή Αυτό δεν τους βγαίνει και αυτό δημιουργείται, δημιουργεί μεγαλύτερο εκνευρισμό. Αυτό που είπε ο κύριος Κελίδης, θα σας δώσω δύο νούμερα. Ναι. Στο Ιτζιλίκ υπήρχαν 55.000 55.000 άτομα από τον ΝΑΤΟ, από Γερμανού, Αμερικάνους. Σήμερα έχουν μείνει μόνο 2.000, οι οποίοι Σαφής. φυλάνε τις πυρηνικές κεφαλές που έχουν εκεί. Όλες οι άλλες νατοικές ή αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία... Έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. Όχι σχεδόν, έχουν εγκαταλειφθεί. Άρα, πού πάμε. Η Τουρκία δεν είναι χρήσιμη για το ΝΑΤΟ. Σαφή. Και του το έχει δώσει πρώτη η Αμερική να καταλάβουν ότι, ότι δεν σα χρειάζομαι. Γιατί δεν σα χρειάζομαι, Διότι επί τόσα χρόνια που σα ζητάω να με διευκολύνετε, εσεί δεν μου δίνατε τίποτα. Άρα, εγώ έχω δημιουργήσει τι προποθέσει ναι. μέσω Ελλάδο ή μέσω άλλων χωρών να κάνω αυτό που θέλω χωρί εσά. Βέβαια, εδώ να πούμε κάτι. Ε, η, η, το οικόπεδο Τουρκία ενδιαφέρει τη Δύση. Γιατί εάν το οικόπεδο Τουρκία δεν υπάρχει στη Δύση, δημιουργούνται άλλα θέματα. Και γιατί το, το θέλει αυτό, σκεφτείτε κάτι. Η Ρωσία πάτησε ένα πόδι στη Συρία και ένα πόδι στην Κρυμαία. Και κάθεται με τα δύο πόδια έτσι. Από κάτω, τι είναι η Τουρκία, στην οποία επενδύει με, με ραγδαίο ρυθμό. Εδώ λοιπόν κανένας δεν θέλει να φύγει το οικόπεδο Τουρκία να πάει προς την... Αλλά δεν γουστάρει και την πολιτική του Ερντογάν που κάνει Μπράβο. όλες αυτές Άρα, τις... Άρα λοιπόν, εκεί λοιπόν προσπαθεί... Λοιπόν, πρέπει προσπάθεια. να πάει το Ευρώ, κύριε Κερίδη. Εκεί λοιπόν προσπαθεί ο Ερντογάν... Εδώ υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα πρέπει να το επισημάνουμε και Παρακαλώ, μια βασική διαφωνία... Και, και μια βασική διαφωνία με τους Αμερικάνους, του τους φίλους μας και συμμάχους μας Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ο Ερντογάν τελειώνει και προσβλέπουν στην μετά-Ερντογάν Τουρκία, εμείς ξέρουμε ότι και η μετά-Ερντογάν Τουρκία θα είναι εξίσου ίσως και περισσότερο εχθρική προς εμάς. Εστό... Σαφείς, σαφείς. Ε, ε, να, να πω αυτό κάτι. Αυτό που λέει ο κ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό που λέει ο κ. έχει δίκιο. Ισχύει όμως για το State Department. Α, το Υπουργείο το Οικονομικών στο. της, Τουρκία, της Αμερικής που επέβαλε τις κυρώσεις έχει τελείω μα τελείω διαφορετική Σωστό. Το, το, το πρόβλημα Ακριβώς. είναι το State Department. Λοιπόν, Έχετε κύριε, δίκιο κύριε Κολφόπουλε. Είστε, λέτε, σωστά έτσι είναι πιστεύω. και κύριε, σωστά λεπ, σωστά των ελληνοτουρκικών. Γι' αυτό κάθε Σαββατοκύριακο έχετε ε, 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 κυρίαρχη δεσπόουσα θέση στην εκπομπή. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχα